coach. Franco Marcelletti. Κυρίες και κυρίες και κύριοι από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, γεια σας. Στη ζωντανή μετάδοση θα παρακολουθήσετε σε λίγο τον 23ο τελικό του κυπέλλου κυπελλουχών στο μπάσκετ ανάμεσα στην Real Madrid και την Σνάιντερο Καζέρτα. Στο πρώτο πλάνο οι παίκτες του Σνάιντερο. Είναι ο τέταρτος τελικός του κυπελλούχων που γίνεται στην Ελλάδα. Είχαν προηγηθεί το 68 στο Παναθηναϊκό στάδιο ΑΕΚ Σλάβια με νικήτρια την ελληνική ομάδα. Το 72 στη Θεσσαλονίκη, Σίμενταλ Ερυθρός Αστέρας με νικήτρια της Σίμενταλ. Και το 73 Σπάρτα Κλένιγκραντ, Γιουγκοσλάβια με νικήτρια της Σπάρτα Κλένιγκραντ. Η σύνθεση της Real Madrid, José Luis Llorente, Dražen Petrović, ο Γιουγκοσλάβος, Φερνάντο Ρωμάη, José Μπυριούκοφ, Φερνάντο Μαρτίν, Ξαβιέ Περέζ Ινέστα, Ενρίκε Βιγιαλόμπλος, Γιώζεφ Καργκόλ, Τζον Ρόγκερς, Ρόγκερς ο Αμερικανός και Αντώνιο Μαρτίν, ο μικρότερος αδερφός του Φερνάντο. Αυτή είναι η δέκα της Ρεάλ με προπονητή, η Ρεάλ των Λόλο Σάινς. Η Ρεάλ, η πιο ένδοξη ομάδα μπάσκετ στην Ευρώπη, έχει κατακτήσει 7 κύπελα πρωταθλητριών, ένα κύπελο κυπελούχων, ένα κύπελο κόρατς, 4 διπυρωτικά κύπελα, 25 πρωταθλήματα Ισπανίας και 21 κύπελα Ισπανίας. Αντίθετα, η Σνάιντερο είναι ένας νεοσός του ευρωπαϊκού μπάσκετ και του ιταλικού θα λέγαμε, αφού μόλις πριν από 5-6 χρόνια ανέβηκε στην μεγάλη κατηγορία της Ιταλίας. Δεν έχει κατακτήσει κανένα πρωτάθλημα και το 86 έφτασε στον τελικό του κόρατς, όπου έφτασε από την επίσης ιταλική Μπάνκο τη Ρώμα σε διπλό τελικό, έφτασε και τα δύο μας. Η σύνθεση της Σνάιντερο Καζέρτα, που έχει στις τάξεις της ένα από τους μεγαλύτερους μπασκετμπολίστες του κόσμου, τον περίφημο Οσκάρ Μπερζέρας Μίδη, τον Βραζιλιάνο. 4 Φραντσέσκο Λοκομπάρδη, 5 Φερνάντο Γεντίλε, 6 Βιτσέντζο Εσπόζιτο, 7 Σάντρο Ντελανιέλο, 9 Οσκάρ Σμιτ, 10 Μασιμιλιάνο Ρίτσο, 11 Φούλιο Πολεζέλο, 12 Τζάκομο Αντώνιο Τουφάνο, 13 Φράνκο Μποζέλη και 14 ο Γιώργη Γλούσκοφ, ο Βούλγαρος, ο πρώτος Ευρωπαίος που πέρασε τις πύλες του NBA πριν από 4 χρόνια στους Phoenix Suns. Coach, ένας νεαρός, ο Φράνκο Μαρτσελέτη, γέννημα και θρέμα της Καζέρτα. Η Καζέρτα που είναι μια μικρή πόλη 70.000 κατοίκων νότια της Ρώμης σε απόσταση 50 περίπου χιλιόμετρων από την Νάπολη. Αντίπαλός της, μια Μητρόπολη σαν την Μαδρίτη και ένας αθλητικός τρίλος όπως η Ρεάλ. Διαιτές του αγώνα, ο Κώστας Ρήγας, ο Έλληνας μεγάλος διαιτής, ίσως ο καλύτερος διαιτής βάσκετ στον κόσμο, στο 12ο του τελικό σήμερα. Τελικό όλων των ειδών, Ολυμπιάδες, παγκόσμια πρωταθλήματα, ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, κύπελα Ευρώπης. Με παρτενέρ τον Ιουγκοσλάβο Σντάβκο Κούριλιτς, ο οποίος σήμερα ντεπουτάρει για πρώτη φορά στην καριέρα του σε ένα μεγάλο τελικό. Σντάβκο Κούριλιτς. Ο Κούριλιτς που ήταν ο μοιραίος άνθρωπος για την εθνική μας το 84 στο Προολυμπιακό του Παρισιού στον αγώνα με την Βρετανία. Ο Λόλο Σάινθ στις τελευταίες εντολές προς τους παίκτες του, δίπλα του ο γιος του Διαβόλου, η μότσα του μπάσκετ, ο περίφημος Ντράζεν Πέτροβιτς, που το 1985, δηλαδή πριν 4 χρόνια, κέρδισε εδώ το πρωταθλητριόν, αντίπαλος απέναντι στη Ρεάλ με την ομάδα τότε την Τσιμπόνα. Ο Μαρτσελέτη, ο coach της Σνάιντερο. Ο μικρός όμως Ιταλός και ο Σάινθ. Οι αντίπαλοι, οι δύο αντίπαλοι στον πάγκο. Οι πέντε της Ρεάλ είναι ο Αντώνιο Μαρτίν και όχι ο Φερνάντο. Όχι και οι δύο Μαρτίν, και ο Φερνάντο και ο Αντώνιο. Ο Ρότζερς, ο Πέτροβιτς και ο Μπυριούκο. Και από την άλλη πλευρά είναι Εσπόζιτο Τζεντίλε. Εσπόζιτο Τζεντίλε, Σμιτ, Γλούσκοφ και Ντελανιέλο. Αντώνιο Μαρτίν. Έτοιμοι λοιπόν. Ο Τζάμπολ, η μπάλα κατέληξε με τα Τζάμπολ στα χέρια του Φερνάντο Μαρτίν. Και η πρώτη επίθεση λοιπόν για τη Ρεάλ με τον Χωσέ Μπυριούκοφ, τον Σοβιετικό που έγινε Ισπανός.
Backdoor πάσα για τον Μαρτίν και αυτός έξω στο Ρόζερς. Το πρώτο σουτ και το πρώτο καλάθι από τον Αμερικανό τέος επαγγελματία, τον Ρόζερς. Ένας παίκτης όχι με ιδιαίτερες εξαιρετικές ικανότητες, πολύ καλός αμυντικός. Ανταποδίδει όμως γρήγορα ο Σκάρ. 2-2. Περίπου 13.000 κόσμος στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, που τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν είναι εντελώς γεμάτο. Ο Πέτροβιτς για τον Αντώνιο Μαρτίν. Και τον Αντριγιούκο. Στους 3 πόντους και 5-2 για την Ρεάλ. Μεγάλο ξεκίνημα και για τις δύο ομάδες. Τρία καλάθια σε εισάρτητες στο στάδιο και από δύο πλευρές. Για τα παιδίδια Τζεντήλε. 5-5. Από ένα τρίποντο και από ένα καλάθι δύο πόντων και οι δύο ομάδες. Πριν συμπληρωθεί ένα λεπτό αγώνα. Ντράζον Πέτροβιτς για τον Φερνάντο. Και αυτός στον αδερφό του τον Αντώνιο. Ξανά Ντράζον. Ελευθερώνεται το σουτ. Ο Βούλγαρος, ο Μπλούσκοφ μαζί με τον Τζεντήλε κέρδισαν το rebound. Ο νεαρός διεθνής ο Τζεντήλε σε ατομική προσπάθεια. Το σουτ με ταμπλό και rebound από τον Αντώνιο Μαρτίν. Ντράζεν. Τα πασάρει τελικά έξω στο Ρόντζερς. Ακάλυπτος αυτός. 2-2 ο Αμερικανός. 7-5 για τη Ρεάλ. Ένα μεγάλο ξεκίνημα. Εσπόζιτο που ήταν με την εθνική εφήβων της Ιταλίας στο πανευρωπαϊκό το καλοκαίρι στη Ιουγκοσλαβία. Όταν οι δικοί μας νεαροί έχασαν από τους Ιταλούς στον ημιτελικό. Ο Σκάρ, το σουτ χωρίς καθυστέρηση. Ο Γκλούσκοφ δεν καταφέρει να ολοκληρώσει και τώρα Μπυριούκοφ για τη Ρεάλ. Η Ρεάλ που θα πρέπει να πούμε ότι είναι το μεγάλο φαβορί, μια και στα πρώην ημιτελικά κέρδισε δύο φορές την Καζέρτα. Τόσο μέσα στη Ρεάλ, τόσο μέσα στη Μαδρίτη, όσο και στην Ιταλία. Ο Ρότζερς, ο Αμερικανός, έχει 3-3 σουτ 2 πόντων και το σκόρ είναι 9-5 για τη Ρεάλ. Τζεντήλε για τον Εσπόζιτο. Και από εκεί στον Κλούσκο. Και πάλι Τζεντήλε. Ο Φερνάντο Μαρτίν κλέβει μπροστά από τον Τελανιέλο. Έτσι λοιπόν η Ρεάλ έχει δικαίωμα για μια νέα επίθεση. Ντράζον Πέτροβιτς. Ανάμεσα σε αποδοκιμασίες αλλά και σε επιφωνήματα θαυμασμού, ο Ντράζον Πέτροβιτς κάνει το σκορ 11-5. Η Ρεάλ προσπαθεί εξ αρχής να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί. Τελανιέλο και φάουλ από τον Φερνάντο Μαρτίν που καταναλογίζει ο Κούριλιτς. Είναι το πρώτο φάουλ του αγώνα μετά από 2 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα παιχνιδιού. Τζεντήλε τώρα πήρε την μπάλα τον Εσπόζιτο. Το σούτ υποπίεση. Στο rebound, οι δύο Μαρτίν τελικά κερδίζει ο Αντώνιο. Θα χάσει όμως ο Πέτροβιτς. Και ο Σκάρ στην αντεπίθεση με αντίπαλο το Ρότζερς. Έρχεται με follow να ολοκληρώσει ο Τελανιέλο. Τζεντήλε μετράει το καλάθι και φάουλ από τον Αντώνιο Μαρτίν. 11-7 από τον νεαρό διεθνή, τον Τζεντήλε, που έχει δικαίωμα και για μία βολή. Θα να βλέπουμε τη φάση. Μετά το φάουλ που κέρδισε από τον Αντώνιο Μαρτίν. Μεγάλη ατμόσφαιρα, μεγάλος ρυθμός, προβλέπεται ένα πραγματικά μεγάλο παιχνίδι. Τα πάντα είναι ευνοϊκά. Το γήπεδο, ο κόσμος, οι δύο ομάδες που έχουν μεγάλα αστέρια. Η Ρεάλ που σέρνει μια τεράστια δόξα πίσω της και η Σνέιδερο που έχει μπροστά της τις φιλοδοξίες της νέας ομάδας. Μια ομάδα που φιλοδοξεί να κυριαρχήσει στην Ιταλία και γιατί όχι και στον ευρωπαϊκό χώρο. Μπυριούκοφ στο δεύτερο τρίποντο που θα βρει και αυτό το στόχο. 14-8 από τον τέο Σοβιετικό, Χωσέ Μπυριούκοφ. Κακός μας δαίμονας το καλοκαίρι στο Προολυμπιακό στην Ολλανδία. Αυτός και ο Αντώνιο Μαρτίν, ο μικρός. Τελανιέλο στην ατομική προσπάθεια και μειώνει σε 14-10. Να εδώ, ένας επίσης Ιταλός διεθνής, ο Τελανιέλο. Τέσσερα στα τέσσερα ο Ρότζερς και 16-10 για την Ρεάλ. Ο Σκάρ με αντίπαλο το Ρότζερς. Δεν θα τα καταφέρει αλλά ο Γκλούτσκοφ είναι παρόν στο rebound. Κερδίζει φάουλ, μετράει το καλάθι λέει ο Κουρίλιτς. Τράβηξαν οι Ισπανοί το δίχτυ του καλαθιού. Με αποτέλεσμα να βγει η μπάλα έξω ο Κουρίλιτς. Ναι, να εδώ με το 15. Ο Αντώνιο Μαρτίν τράβηξε το δίχτυ, μετράει το καλάθι. Ντράζον Πέτροβιτς. Να νικήσει και τον Εσπόζιτο αλλά και τον Γκλούσκοφ.
18-12 από τον Μότσαρτ του μπάσκετ. Ντελανιέλο. Ο Σκάρ, το σούτ απ' έξω χωρίς καθυστέρηση από τον Οσκάρ Μπερζένα-Σμιτ. 18-14, τα καλάθια πέφτουν βροχή. Δεν έχουν συμπληρωθεί ακόμα 4,5 λεπτά αγώνα. 18 πόντοι για τη Ρεάλ, 14 για την Καζέρτα. Πυριούκοφ για τον Φερνάντο Μαρτίν. Η μπάλα στον Πέτροβιτς. Ατομική προσπάθεια έξω στον Πυριούκοφ. Νέος σουτ 3 πόντων. 3-3 ο Χωσέ Πυριούκοφ. Είναι καταπληκτικό πραγματικά. 21-14. Έχει 3-3 ο Μπυριούκοφ και 4-4 ο Ρότζερς. Λούσκοφ. Για τον Ντελανιέλο. Δοκιμάζει στο 3 πόντων. 21-17. Δεν αστοχεί κανείς. Το καλάθι τα δύο καλάθια πραγματικά βομβαρδίζονται. 21-17 και μόλις συμπληρώθηκε το πεντάλεπτο. Μπυριούκοφ για τον Φερνάντο Μαρτίν. Μπυριούκοφ για τον Πέτροβιτς. Rebound τον Μαρτίν, ο Φερνάντο και φάουλ από τον Τζεντίλε. Ενώ ο Μαρτσελέτη ως goal της Καζέρτα παίρνει το πρώτο time out. Ξανά η τελευταία φάση. Μαρτσελέτης συνέστησε υπομονή στην επίθεση και έδωσε συγκεκριμένες εντολές για το πώς θα πρέπει να φυλακτούν οι δύο Μαρτίν και ο Ρότζερς. Να και η άλλη πλευρά, η Ισπανή. Εν τω μεταξύ στο παιχνίδι για την Σνάιντερ μπήκε ο Πολεζέλο στη θέση του Εσπόζητο. Ψηλώνει η Σνάιντερ. Ο Ρότζερς το πέμπτο σουτ και πέμπτο καλάθι ο Αμερικανός. Μια μεγάλη εμφάνιση από τον Αμερικανό που δεν έχει τον τίτλο της πριμαντόνα. Λούσκοφ θα χάσει την μπάλα από τον Ρότζερς που είναι η μορφή του αγώνα. Μπυριούκοφ. Ντράζεν Πέτροβιτς ελεύθερο στο σούτ των τριών πόντων. 26-17 από τον Μότσαρτ του μπάσκετ. Το Μαρτσελέτη όρθιος βλέπει τα σχέδιά του να καταστρέφονται κάτω από τις βόμβες των τριών πόντων του Μπυριούκοφ και του Πέτροβιτς αλλά και την μεθοδικότητα του Ρότζερς. Ο Σκάρ θα κερδίσει φάουλ από τον Φερνάντο, όχι, από τον Ρότζερς. Ξανά η φάση. Δύο βολές για τον Βραζιλιάνο που στους Παναμερικανικούς πριν δύο χρόνια κέρδισε σχεδόν μόνος του την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών χαρίζοντας το χρυσό μετάλλιο στην Βραζιλία. Οσκάρ Ντανιέλ Μπερζέρα-Σμιτ, forward 31 ετών, 2 μέτρα και 5 εκατοστά. 26-19, όχι 18. Ρότζερς για τον Πέτροβιτς και από εκεί στον Φερνάντο Μαρτίν, έξω στον Αντώνιο που είναι ικανός από την κορφή της ρακέτας, rebound ο Πολεζέλο. Τζεντίλε. Για τον Οσκάρ που έχει βρει τον πελάτη με τον Ρότζερς, παίρνει την εσωτερική ο Βραζιλιάνος. Αλλάζει χέρι και τελικά 26-21 τελικά με το προηγούμενο στο σκορ ήταν 19. Απλώς στα ταμπλό του σταδίου αργούν να γράψουν τα νούμερα. Φερνάντο Μαρτίν έξω στο Ρότζερς. Το έκτασε το από τον Αμερικανό, 6-6. Και 28-21. Ζεντίλε. Φάουλ από τον Πέτροβιτς που καταλογίζει ο Ρίγας. Ξανά η φάση. Έβαλε τα πόδια του εκεί ο Πέτροβιτς καθώς έβλεπε ότι έπεφτε πάνω στο screen. Ο Ζεντίλε το σούτ των τριών πόντων. 28-24. Και τώρα Μαρτίν με αντίπαλο τον Οσκάρ. Κλείνεται.
Και στο rebound το Βούλγαρος ο Γκλούσκοφ. Τζεντίλε, φεύγει η Καζέρτα μπροστά. Προσπαθεί να ολοκληρώσει μόνος του Τζεντίλε, αλλά δέχεται την τάπα του Μπριούκοφ. Και τώρα Πέτροβιτς στην αντεπίθεση. Φάουλ από τον Τελανιέλο. Και η μπάλα πλάγια για την Ιταλική ομάδα. Είναι το δεύτερο ομαδικό φάουλ για την Καζέρτα. Η Ρεάλ έχει 4. Ξανά η φάση. Κοινό απόκτημα της Ρεάλ. 29-24. Τζεντίλε για τον Οσκάρ. Το φάουλ από τον Αντώνιο Μαρτίν πάνω στον Μπλούσκοφ. Να ο Αντώνιο, ο μικρότερος των δύο Μαρτίν. Όλα αυτά 12 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. 30-24 το σκόλ για τη Ρεάλ. Οσκάρ σε ένα έρμπολ, ένα σου τριών πόντων που δεν έπιασε ούτε Στεφάνη. Ζητάει φάουλ ο Βραζιλιάνος εν τω μεταξύ. Ο Κούρλιτς έχει δώσει την μπάλα πλάγια για την Καζέρτα. Ναι, έχει δίκιο ο Οσκάρ, έχει γίνει φάουλ από τον Ρότζερς. Ντελανιέλο για τον Γκλούσκοφ. Τζεντίλε. Ντελανιέλο για τον Τζεντίλε. Τελανιέλο. Οσκάρ. Ξεφεύγει από τα λόγια. Δεν πρέπει να μετράει το καλάθι. Μετράει λέει ο Κούριλιτς. Και μία βολή για τον Οσκάρ Σμιτ. Για να ξαναδούμε τη φάση. Συνέχισε την προσπάθειά του. Το καλάθι ίσως δεν θα έπρεπε να μετρήσει. 30-26. Τώρα από τον Οσκάρ. Έχει πετύχει 9 πόντους μέχρι στιγμής. Ο Μαρτίν για τον Πέτροβιτς. Αυτός έξω στον Μαρτίν. Ακάλυπτο στο σουτ ο Φερνάντο. Και η μπάλα στον αδερφό του τον Αντώνιο. Ο Πέτροβιτς στους 3 πόντων. Rebound από τους Ιταλούς και φάουλ από τον Ρότζερς. 6-7 ομαδικά φάουλ η Ρεάλ και 3 ομαδικά ο Ρότζερς που φορτώνεται γρήγορα και έτσι το εκπληκτικό του ξεκίνημα κινδυνεύει να μην έχει συνέχεια. Ο Σκάρ. Στο rebound ο Βούλγαρος ο Γκλούτσκοφ που είναι πολύ δυνατός κατά τα καλάθια και 30-29. Η Καζέρτα παλεύει με όλες τις δυνάμεις απέναντι στον ευρωπαϊκό κολοσσό την Ρεάλ. Ρότζερς. Φάουλ από τον Πολεζέλο και καλάθι από τον Μπιριούκοφ, κάνει το σκορ 32-29. Ο τέος Σοβιετικός έχει δικαίωμα για μία βολή. Θα δούμε ξανά τη φάση. Η πάσα του Πέτροβιτς προς τον Μπιριούκοφ. Βγαίνει και ο Πολεζέλο. Κατεβάζει τα χέρια του, καθαρό φάουλ. Το καλάθι από τον Μπιριούκοφ και μία βολή επίσης. (Συσχελίδι) 33-29 για την Ρεάλ. Τζεντίλε για τον Γκλούσκοφ. Ντελανιέλο τώρα. Ο Σκάρ. Σουτ για 3 πόντους από τον Βραζιλιάνο. 33-32. Ο Σκάρ μεγάλος μαχητής, μεγάλος σουτέρ. Πέτροβιτς για τον Μπιριούκοφ. Και ξανά Πέτροβιτς. Ρότζερς. Ο Πέτροβιτς πάλι μέσω Μαρτίν. Η ασίστ πάσα στον Αντώνιο Μαρτίν. Δεν μετράει το καλάθι. Έχει προηγηθεί φάουλ από τον Πολεζέλο. Ενώ γίνεται η πρώτη αλλαγή για τη Ρεάλ, θα μπει στον αγώνα ο Καργόλ στη θέση του Ρότζερς.
Αμερικανός με τρία φάουλ αναγκάζεται να αποσυρθεί προσωρινά βέβαια στον πάγκο. Μπριούκοφ για τον Φερνάντο Μαρτίν, τον αδερφό του τον Αντώνιο, και πάλι Μπριούκοφ που βρίσκει διέξοδο, αλλά θα χάσει τελικά το καλάθι. Τζεντίλε. Ο Σκάρ, φάουλ από τον Καργόλ. Ο Ρότζερς και ο Καργόλ είναι οι δύο αντίο Σκάρ. Αυτούς τους δύο παίκτες έχει ετοιμάσει ο Σάινθ για να μαρκάρουν σαν μια σκηταλοδρομία μεταξύ τους πάνω στον Οσκάρ. Είδατε, βγήκε ο Ρότζερς, ανέλαβε τον Οσκάρ ο Καργόλ. Και time out για τη Ρεάλ, το πρώτο που ζήτησε ο Λόλο Σάινθ από την αρχή του αγώνα. Δύο λοιπόν για την Ρεάλ, 10 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος ενός μεγάλου πρώτου ημιχρόνου. Μία συν μία βολές για τον Οσκάρ που έχει 16 πόντους μέχρι τώρα και κανένα φάουλ. 33-33 η ισοφάριση από την Σνάιντερο. Και το προσπέρασμα για πρώτη φορά με αυτή την εύστοχη βολή του Οσκάρ Σμιτ. Τώρα Ντράζεν για τον Καργόλ. Ντράζεν για τον Φερνάντο Μαρτίν, ασίστ πάσα στον αδερφό του και 35-34. Οι δύο Μαρτίν εξουδετέρωσαν την άμυνα της Σνάιντερο. Και τώρα Τζεντίλε για τον Πολεζέλο από εκεί στον Γκλούσκοφ. Τζεντίλε, σούτ για 3 πόντους χωρίς καθυστέρηση. Στο rebound το Αντώνιο και τώρα Μπριούκοφ. Ελευθερώνεται ο Φερνάντο Μαρτίν, καλάθι και φάουλ από τον Πολεζέλο. 37-34 και μία βολή, ξανά η φάση. Ο Φερνάντο Μαρτίν πέφτοντας έδειξε να στραβοπατάει, έδειξε να πονάει. Ο Μαρτσελέτη απέσυρε τον Πολεζέλο, θα βάλει στη θέση του το Ρίτσο, ένα νεαρό. Μασιμιλιάνο Ρίτσο είναι 24 χρόνων, ύψος 2 μέτρα και 5 εκατοστά. Ο Μαρτίν δέχεται τις περιποιήσεις στο τραυματισμένο του πόδι. Λοιπόν, ο Φερνάντο Μαρτίν που γύρισε μετά την αμερικάνικη περιπέτεια του NBA στα Πάτρια Εδάφη, στην Ισπανία, στη Μαδρίτη, στη Ρεάλ. Ο Σκάρ προσπαθεί να ξεφύγει από τον Καργόλ, το σούτ που πίεση έπεσε πάνω του και ο Μαρτίν, αλλά ο Σκάρ δεν σταματιέται με τίποτα. 37-36. Ράζον Πέτροβιτς. Να ο Καργόλ που δεν είναι μόνο καλός αμυντικός. 39-36. Ο Σκάρ για τον Γκλούτσκοφ. 39-38 από τον Βούλγαρο τον Γιώργη Γκλούτσκοφ. 2 μέτρα και 7 εκατοστά ο Γκλούτσκοφ. Ντράζεν Πέτροβιτς τώρα. Το παιχνίδι έχει πάει σε πιο χαμηλούς ρυθμούς μετά τα
το ηλιώδες ξεκίνημα και από τις δύο πλευρές και κυρίως από τη Ρεάλ. Τώρα πια θα αρχίσουν να παίζουν περισσότερο ρόλο η ψυχραιμία, η πείρα, τα νεύρα, τακτική. Ντράζιν Πέτροβιτς. 41-38 μετά από αυτό το σόλο του Μότσαρτ του μπάσκετ, η γιου του διαβόλου, ανάλογα, οι φίλοι το λένε Μότσαρτ, οι εχθροί το λένε γιου του διαβόλου. Ντελανιέλο. Ο Σκάρ ασίστ πάσα για τον Κλούσκοφ και το φάουλ από τον Μπυριούκοφ, καθώς ο Βούλγαρος είχε φτάσει φάτσα με το καλάθι. Να ο Κούρλιτς καταλογίζει την παράβαση, ξανά η φάση. Καθαρό φάουλ και δύο βολές για τον Γιώργη Κλούσκοφ. Σαράντα 41-40 από τον γίγαντα από την Βουλγαρία. Οι Ισπανοί τώρα με τον Πέτροβιτς, καργόλ για τον Φερνάντο Μαρτίν. Στον αδερφό του τον Αντώνιο με 3 δευτερόλεπτα. 3 δευτερόλεπτα έμειναν οι Μαρτίν με στη ρακέτα. Άλλαξαν πάσα με στη ρακέτα. Τελικά οι διαιτητές δεν καταλόγησαν την παράβαση. 43-40. Τζεντίλε. Τελανιέλο. Φάουλ από τον Μπυριούκοφ. Μία συν μία βολές για τον Ντελανιέλο, Σάντρο Ντελανιέλο, Ιταλός διεθνής, ήταν στο προολυμπιακό το καλοκαίρι στο Ρότερνταμ, όταν η εθνική Ιταλίας έχασε από την εθνική μας και μαζί με και συγχρόνως έχασε και το ειστήριο για τη Σεούλ, το οποίο κέρδισε η Ισπανία. 43-41 από τον Ντελανιέλο, που είναι ένας μεγάλος αθλητής, αλλά δεν έχει και μεγάλη τεχνική μπασκετμπολίστα. 43-42. Αν σας παραξενεύει η άσπρη γραμμή που υπάρχει, η άσπρη λουρίδα που υπάρχει πάνω στο πράσινο της ρακέτας, μπήκε για να καλυφθεί η διαφήμιση που υπήρχε από προηγούμενα παιχνίδια και που σήμερα βέβαια δεν μπορούσε να υπάρχει. Ένα έξοχο σόλο από τον Drazen. 45-42. Και ακόμα 7 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Η Ρεάλ μπορεί να ξεπεράσει τους 60 πόντους στο πρώτο ημίχρονο. Ντελανιέλο. Στο rebound ο Αντώνιο, ο Φερνάντο Μαρτίν. Και τώρα Μπυριούκοφ. Ντράζιν Πέτροβιτς. Σαράντα 7-42 από τον δαιμόνιο Ιουγκοσλάβο. 5 πόντι διαφορά για τη Ρεάλ. Ο Τζεντίλε για τον Ντελανιέλο. Ξανά Τζεντίλε. Ψάχνει για τον Οσκάρ. Από την πίεση του Καργόλο Βραζιλιάνος. Μάχη για το rebound τελικά. Οι δύο Μαρτίν θα υπερισχύσουν. Με τελικό κάτοχο της μπάλας τον Φερνάντο. Ντράζιν Πέτροβιτς. Θα βγει ο Βούλγαρος ο Κλούσκοφ, αλλά δεν θα μπορέσει να ολοκληρώσει καθώς πάτησε γραμμή. Ξανά η φάση. Βέβαια έχει πατήσει εκτός τερέν ο Κλούσκοφ. Φάουλ από τον Τζεντίλε πάνω στον Μπυριούκοφ. Καταλογίζει ο Ρήγας. Είναι το 7ο ομαδικό φάουλ για την Σνάιντερο. Η Ρεάλ έχει 10. Ακόμα δεν έχει το δικαίωμα για τον πόνου σειρά η Ρεάλ. Ντράζιν Πέτροβιτς, το φάουλ από τον Ντελανιέλο και μία συν μία βολές για τον Πέτροβιτς. Ξανά η φάση. Οι Ισπανοί ζητούν δύο βολές για τον Πέτροβιτς. Κανονικά είναι μία συν μία, δεν εκτελούν καθόλου. 8 φάουλ οι Ιταλοί.
Μπυριούποφ για τον Μαρτίν, ο Φερνάντο. Και από εκεί Πέτροβιτς για τον Καργόλ. Ο Σκάρφο rebound. Και τώρα Τζεντίλε. Πάντα Τζεντίλε απέναντι στο ισπανικό μαντουμάν. Γελανιέλο που διστάζει για το σουτ, παρότι είναι ελεύθερος. Πλησιάζει προς τα μέσα, τελικά η μπάλα είναι πλάγια για την Σνάιντερο. Ξανά η φάση εδώ, η ατομική προσπάθεια του Γελανιέλο. Λούσκοφ. Παρότι ξέφυγε ωραία, δεν ολοκλήρωσε. Ο Τζεντίλε όμως που δέχτηκε την μπάλα θα μειώσει σε 47-44. Πέτροβιτς. Φάουλ από τον Ντελανιέλο. Ο Σάινθ όρθιος, κάτι λέει στους παίκτες του. Και ο Πέτροβιτς στις βολές. Αστόχησε και δεν έχει δικαίωμα για τη δεύτερη. Ιταλή στην επίθεση 5 λεπτά πριν από το τέλος του μηχρόνου. Τζεντίλε. Ο Σκάρ. Ξεφεύγει από τον Καργόλ. Πάει και για το rebound. Γίνεται εκεί μάχη και κερδίζει ο Βούλγαρος ο Μπλούσκοφ. Αλλά θα πετάξει την μπάλα εκτός τερεν. Μετά από κακή συνεννόηση με τον Τζεντίλε. Φερνάντο Μαρτίν για τον Μπυριούκοφ, από εκεί Καργόλ και τώρα Πέτροβιτς. Μπυριούκοφ, Πέτροβιτς, σουτ για 3 πόντους, 50-44 από τον Ιουγκοσλάβο, από τον Ιουγκοσλάβο σολίστ της Ρεάλ. Ο Πέτροβιτς έχει πετύχει μέχρι τώρα 18 πόντους. 18 Πέτροβιτς, 12 ο Ρότζος. Αυτή και 12 ο Μπυριούκοφ είναι η σκόρερ της Ρεάλ. Φάουλ από τον Καργόλ πάνω στον Οσκάρ. Είναι το δεύτερο φάουλ του Καργόλ, το 11ο ομαδικό για τη Real Madrid. Ενώ τώρα ο Μαρτσελέτη αποσέρει το Ρίτσο και ξαναβάζει τον Εσπόζιτο, θέλοντας να δώσει προφανώς ταχύτερο ρυθμό και μεγαλύτερη ευελιξία στην ομάδα του. Να ο Ρίτσο που επανήλθε στον πάγκο χωρίς να κάνει αισθητή την παρουσία του όση ώρα ήταν μέσα στο παιχνίδι. 50-45 από τον Οσκάρ. Και τώρα 50-46. Δεκαοκτώ πόντοι και από τον Οσκάρ. Δεύτερος σκόρερ της Σνάιντερο είναι ο Τζεντίλε με 11. Μπυριούκοφ για τον Πέτροβιτς. Νέο τρίποντο από τον Ιουγκοσλάβο, 53-46. Ο Πέτροβιτς που έχει 3 στα 6 τρίποντα και 5 στα 5 δίποντα, 2 στις 3 ελεύθερες βολές. Ο Τζεντίλε προσπαθεί να ανταποδώσει από πολύ μακριά, 53-49. Οι βόμβες των τριών πόντων άρχισαν να πέφτουν ξανά σαν βροχή. Πέτροβιτς, Καργόλ, Μπυριούκοφ. Πέτροβιτς, Μπυριούκοφ και πάλι Πέτροβιτς. Οι Ιταλοί έχουν μαζέψει λίγο την αμυνά τους για να εξουδετερώσουν τις διδύσεις. Καργόλ για τον Μπυριούκοφ, ο Πέτροβιτς ελεύθερος και πάλι μέσα η μπάλα, 56-49. Ένας μεγάλος Πέτροβιτς που έχει πετύχει μέχρι τώρα 24 πόντους. Σε 17 λεπτά αγώνα 24 πόντοι. Τζεντίλε. Εσπόζιτο. Ο Σκάρ κλείνεται από τον Φερνάντο Μαρτίν. Ο Μπλούσκοφ πάει σαν δυναμίτη στο rebound. 56-51. Να εδώ ο Βούλγαρος εγκόλυφος Γιώργη Μπλούσκοφ. Και ο Μαρτσελέτη, ο νεαρός coach από τον Νότο, όρθιος να καθοδηγεί τους παίκτες τους στα φιλόδοξα όνειρά τους. Γκράζαν.
αυτή τη φορά δεν θα τα καταφέρει. Ο Τζεντίλε μαζεύει την μπάλα. Προσπαθεί να τα κάνει όλα μόνος του και φυσικά χάνει την μπάλα. Και τώρα Ντράζαν Πέτροβιτς. Φάουλ από τον Εσπόζητο. Και μία συν μία βολές για τον Ντράζαν Πέτροβιτς μετά από το φάουλ του νεαρού Ιταλού playmaker. Εδώ ξανά το φάουλ από τον Εσπόζητο στον Ντράζαν Πέτροβιτς. Ο Σάινθ ικανοποιημένος, αλλά όχι και φυσικασμένος. ...57-51. Πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο και οι δύο ομάδες πάνω από τους 50 πόντους. Κάτι καθόλου συνηθισμένο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. 26 πόντους έχει μέχρι στιγμής ο Πέτροβιτς. Ίσως σε ένα από τα πιο παραγωγικά πρώτα ημίχρονα της καριέρας του. Ντελανιέλο, ο Σκάρ για τον Γκλούσκοφ. Στο rebound ο Ντελανιέλο, 58-53. Οι Ιταλοί παλεύουν μόλι τους την ψυχή, μόλι τους το πάθος και το ταλέντο απέναντι σε έναν θεωρητικά υπέρτερο αντίπαλο. Καργκόλ. Μπυριούκοφ. Ένα άσχημο σουτ και στο rebound ο Γκλούσκοφ. Εσπόζητο. Έχει αντίπαλο τον Πέτροβιτς. Πάει για το lay-up. Το σταματάει όμως ο Καργκόλ. Και πάλι Εσπόζητο. Δεν θα τα καταφέρει ξανά, αλλά έχει γίνει φάουλ από τον Αντώνιο Μαρτίν. Από τον Αντώνιο Ντο Φερνάντο. Αν τους μπερδεύω καμιά φορά να με συγχωρείτε, έχουν την ίδια κοψιά τα δύο αδέρφια. Το φάουλ πρέπει να είναι από τον Φερνάντο, όπως έδειξε το replay. Ο Ρίγας κάνει παρατηρήσεις στον Μαρτσελέτη, που πολλές φορές σηκώθηκε για να διαμαρτυρηθεί. Έκανε δεύτερο φάουλ ο Φερνάντο, έσπρωξε εκεί τον Οσκάρ, ο οποίος έχει μία σε μία βολές. 58-54. Και 58-55. Η Καζέρτα πάντα κοντά. Χάρης κυρίως στον Οσκάρ που έχει πετύχει 20 πόντους και 14 ο Τζεντίλε. Φερνάντο Μαρτίν για τον Αντώνιο. Καργκόλ. Έξω στον Αντώνιο. Προσποίηση και μπάσιμο πάσα στο Καργκόλ που είναι ελεύθερος. Δεν συγχωρεί από εκεί ο νεαρός Ισπανός. 60-55. Κοσιενός χρόνων ο Καργκόλ. Κάνει μια μεγάλη εμφάνιση, αναπληρώνοντας επάξια το κενό του Ρότζερς που βγήκε φορτωμένος με 3 φάουλ. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Καργκόλ κάνει και αυτός τρίτο φάουλ πάνω στον Οσκάρ. Εδώ θα δούμε τη φάση. Κοιτάξτε το πρώτο σπρόξιμο του Ισπανού. Αλλά βέβαια κάτι τέτοια δεν μπορούν να ξεφύγουν από διαιτητές της κλάσεως του Ρίγα αλλά και του Κουρίλιτς που θεωρείται ένας από τους πολύ καλούς διαιτητές στην Ευρώπη. 60-56. Ακόμα 44 δευτερόλεπτα. Και τώρα η Ρεάλ με τον Μπυριούκοφ. Αντώνιο Μαρτίν. Θα κλέψουν οι Ιταλοί αλλά δεν ολοκληρώνουν. Τελικά ο Μαρτίν κερδίζει την μπάλα. Καργκόλ, τον σταματάει ο Κλούσκοφ. Και έχει 30 δευτερόλεπτα η Καζέρτα για να κάνει την τελευταία της επίθεση. Δεν πρέπει να βιαστούν οι Ιταλοί. Τζεντίλε. Αργά-αργά θα προσπαθήσουν να εκδηλώσουν την επίθεση με τη λήξη του χρόνου. Όχι όμως εσπόης το βιάζεται, αλλά ξανακερδίζουν με τον Ντελανιέλο. Που θα πετάξει την μπάλα εκτός του ρεμ. Η Ρεάλ έχει 4 δευτερόλεπτα στη διάθεσή της. Διπλή ευκαιρία χάθηκε για την Ιταλική ομάδα. Μακρινός σουτ από τον Πέτροβιτς.
και το πρώτο ημίχρονο τελειώνει με σκορ 60-57. Ένα μεγάλο παιχνίδι, ένα μεγάλος τελικός μέχρι στιγμής. Ο κόσμος ξεσπάει σε χειροκροτήματα για την όμορφη προσπάθεια και των δύο ομάδων. Εδώ θα διακόψουμε για λίγο και θα τα πούμε ξανά για το δεύτερο ημίχρονο. Από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το δεύτερο ημίχρονο που άρχισε πριν από 47 δευτερόλεπτα. Το σκορ είναι 62-59. Ο Πέτροβιτς για την Ρεάλ και 64-59. Γεντίλε για την Καζέρτα. Και παρακαλώ τους τεχνικούς από το ΒΑΝ να κλείσουν την επιστροφή του ήχου. Ντελανιέλο. Στο rebound τον Πυριούκοφ. Και τώρα Πέτροβιτς για τον Μαρτίν. Γεντίλε.
Εσπόζιτο έξω για τον Ντελανιέλο και τώρα ο Σκάρ, το σου τυποπίεση. Ο Κλούτσκοφ όμως θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Εσπόζιτο. Θα κάνει ένα δύσκολο σουτ, 64-61. Τρεις πόντι διαφορά στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Πέτροβιτς για τον Καργόλ. Και από εκεί στο Φερνάντο Μαρτίν, τον κλείνει ο Ντελανιέλο, έξω το Καργόλ που είναι ακάλυπτος. Στο rebound η Ιταλία, μακρινό rebound από τον Εσπόζιτο αφού απέτυχε ο Αντώνιο Μαρτίν. Τζεντήρε για τον Οσκάρ, σούτ για τρεις πόντους μόνο στο Βραζιλιάνο. 64-64. Η Καζέρτα ισοπαρίζει και οι Ιταλοί αποθεώνουν το μεγάλο τους αστέρι, τον Οσκάρ Μπεζεραμίτ. Φάουλ από τον Οσκάρ πάνω στον Πέτροβιτς, ενώ ο Σάινθ ετοιμάζεται να ρίξει τον αγώνα τον Ρωμαϊ. Εδώ η εξέδρα των επισήμων με τον Κίμωνα Κουλούρη, τον Υφυπουργό Ιστορικών, τον Στάνκοβιτς, τον Γενικό Γραμματέα της FIBA. Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, ο κ. Σαραντίτης, φίλαθλος, παρόν και αυτός. Και ξανά στο παιχνίδι. Ο Ντράζαν σε ένα νέο τρίποντο. 67-64, τρεις πόντοι για τη Ρεάλ. Μονομαχία Ντράζαν και Οσκάρ, τα δύο μεγάλα αστέρια, επιβεβαιώνουν τους τίτλους τους σε αυτή την καταπληκτική βραδιά εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η Ισπανή ξανά με τον Πέτροβιτς, που αυτή τη φορά θα αποτύχει. Ο Τζεντήλε κερδίζει την μπάλα. Τρεις Ισπανοί με δύο Ιταλούς. Ο Τζεντήλε με ατομική προσπάθεια. 67-66. Ένας από τους ωραιότερους, από τους συναρπαστικότερους τελικούς κυπέλων Ευρώπης απόψε εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, που από τους ανθρώπους της FIBA αποκαλέστηκε πριν από λίγο σαν η πραγματική έδρα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Μπριούκοφ μετράει το καλάθι και φάουλ από τον Τζεντήλε. 69-66 και μία βολή για τον Χωσέ Μπριούκοφ, τον Σοβιετικό που έγινε Ισπανός. Ξανά η προσπάθειά του. Λεπτά και 27 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Η Ρεάλ προηγείται της Καζέρτα με 3 πόντους. Και τώρα με 4 με αυτή την ελεύθερη βολή του Μπιριούκοφ. 70-66. Ο Μπιριούκοφ έχει πετύχει 15 πόντους, 31 πόντους ο Πέτροβιτς και 12 ο Ρότζερς. Από την άλλη πλευρά 27 ο Σκάρ που αποτυγχάνει τώρα. Και 16 ο Τζεντήλε, 11 ο Ντελανιέλο και 12 ο Κλούσκοφ. Η μπάλα στα χέρια των Καστιλιάνων της Ρεάλ με τον Μπριούκοφ. Ο Ρωμάι έχει περάσει στη θέση του Αντώνιο Μαρτίν. Ο Φερνάντο αποτυχάνει, αλλά ο Καργόλ θα κερδίσει το rebound. Μπριούκοφ σε νέα βόμβα 3 πόντων, 73-66. Να δούμε πόσο θα αντέξει να παλεύει η Καζέρτα απέναντι στα πολυβόλα των Πέτροβιτς και των Μπριούκοφ. Τζεντήλε, Εσπόζιτο, Ντελανιέλο, φάουλ ή βήματα. Βήματα λέει ο Κούριλιτς, διαμαρτύρονται και ίσως έχουν δίκιο οι Ιταλοί. Πέτροβιτς παίρνει την εσωτερική από τον Εσπόζιτο, αλλά βγαίνει εκεί ο Βούλγαρος και του σταματάει το δρόμο. Και ο Τζεντήλε σώζει μια χαμένη παλιά. Ντελανιέλο στο lay-up, θα καρφώσει την μπάλα, μέχρι σε αποθέωση. 73-68. Το κοινό πια δεν κάνει διακρίσεις. Συνεπαρμένο από το μεγάλο θέαμα χειροκροτεί όλες τις προσπάθειες. Επαναλαμβάνω, μια πολύ μεγάλη βραδιά για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Μαρτίν για τον Πέτροβιτς. Και 75-68.
ενώ η Σναϊντέρο παίρνει το πρώτο της time out στο δεύτερο ημίχρονο. Μαρτσελέτη φαίνεται δυσαρεστημένος. Τελευταίο καλάθι του Πέτροβιτς και ο Μαρτσελέτη ρίχνει στον αγώνα τον Μποζέλη στη θέση του Τζονιτίλε. Να και το κάρφωμα από τον Τελανιέλο. Ο Εσπόζητο λοιπόν σε θέση playmaker και ο Φράνκο Μποζέλη σαν shooting guard, ο Σκάρ. Και το follow από τον Γκλούσκοφ. 75-70 από τον Γιώργη Γκλούσκοφ που κάνει μια μεγάλη εμφάνιση. Πέτροβιτς. Ξεφεύγει από τον Μποζέλη και έχουμε foul από τον Εσπόζητο πάνω στον Ντράζαν Πέτροβιτς. Τελικά όχι, είναι το φάουλ στον Οσκάρ. Είναι το τρίτο φάουλ του Βραζιλιάνου. Έχει 6 ομαδικά φάουλ η Σνάιντερ στο δεύτερο ημίχρονο και κανένα η Ρεάλ. ...76-70 από τον Ντράζαν Πέτροβιτς. Τώρα 77-70. 35 πόντι από τον Πέτροβιτς. Εσπόζητο για τον Φράνκο Μποζέλη. Ντελανιέλο. Που δεν θα τα καταφέρει παρότι κινήθηκε πολύ ωραία προς το καλάθι. Μπυριούκοφ. 79-70. Η Ρεάλ ξεφεύγει στους 9 πόντους. Χάρη στον Μπυριούκοφ που έχει πετύχει 20 πόντους και τον Πέτροβιτς που έχει πετύχει 35. Ο Σκάρ σουτ για 3 πόντους από τον Βραζιλιάνο. Πρέπει να μετρήσει το καλάθι. Ναι, ναι, ο Κούριλς λέει μετράει. Έχει γίνει συγχρόνος και φάουλ. Για να δούμε. Και έχει κάνει φάουλ και ο Μαρτίν. Χρεώνεται με φάουλ ο Μαρτίν. Μετράει το καλάθι των 3 πόντων του. Ο Σκάρ 79-73. Πέτροβιτς για τον Καργκόλ και από εκεί Μπυριούκοφ, ξανά Καργκόλ, Μπυριούκοφ, Πέτροβιτς προσπαθεί να διεισδύσει, του κλείνει ο δρόμο Ντελανιέλο, σούτ απ' έξω, αλλά δεν σταματιέται με τίποτα ο Ιουγκοσλάβος. 81-73, σε ομορφιά είναι Μότσαρτ του μπάσκετ, σε πονηριά είναι πραγματικός γιος του διαβόλου. Έχουν δίκιο λοιπόν και οι εχθροί του και οι φίλοι του. Ο Ρωμάη σταματάει τον Γκλούσκοφ και τώρα Μπυριούκοφ για τον Ντράζαν. Μπυριούκοφ, Ντράζαν Πέτροβιτς και πάλι Μπυριούκοφ. Αλλάζουν την μπάλα οι δύο γκάρ της Ρεάλ. Καργκόλ, φάουλ από τον Εσπόζητο που καταλογίζει ο Κούριλιτς. Αυτός λέει δεν έκανα τίποτα. Για να ξαναδούμε τη φάση. Πώς δεν έκανε, το χέρι του κατέβηκε σαν δρεπάνι θα λέγαμε. Και μόνο η κίνηση ήταν αντικανονική. 7 ομαδικά φάουλ η Σνάιντερ στο δεύτερο ημίχρονο, 1 η Ρεάλ. Ο Μαρτίν για τον Καργκόλ και από εκεί στον Μπυριούκοφ. Το μπάσιμο η ασίστ στο Ρωμάη. Και παρά την προσπάθεια του Γκλούσκοφ και του Ντελανιέλο, ο Ρωμάη κάνει το σκορ 83-73. 10 πόντι, η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι. Για να δούμε αν η Καζέρτα θα έχει τη δύναμη να αντιεπιτεθεί. Rebound ο Ρωμάη μετά το αστόχο σου του Ντελανιέλο και τώρα Μπυριούκοφ. Πέτροβιτς, τον σταματάει στον αέρα με φάουλ ο Ντελανιέλο. Ενώ Μαρτσελέτη αναγκάζεται να πάρει αμέσως το δεύτερο time out, βλέποντας ότι φτάνει μπροστά στην καταστροφή.
Ξανά η φάση. Το φάουλ από τον Ντελανιέλο στον Πέτροβιτς. Και από άλλη κάμερα. '83 λοιπόν, 73, 12 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του δευτέρου ημιχρόνου. Να και ο Σάινς. Και οι οπαδοί της Ρεάλ με τα κασκόλ, με τις σημαίες. Η Ρεάλ που δείχνει ότι μπορεί να κερδίσει το κύπελο που έχασε το 85 από την Τσιμπόνα. Ήταν το κύπελο πρωταθλητριών βέβαια τότε, τώρα είναι το κύπελο κύπελο. Να το κερδίσει χάρης στον άνθρωπο ο οποίος της το είχε στερήσει τότε, τον Ντράζαν Πέτροβιτς, που έπαιζε από την άλλη μεριά με την Τσιμπόνα του Ζάγκρεμπ. 85-73, 12 πόντοι για την Ρεάλ και τον Ντράζαν Πέτροβιτς, το μεγάλο της ηγέτη. Φράνκο Μποζέλη για τον Οσκάρ. Θα τον σταματήσουν τρεις Ισπανοί όμως, καθώς δεν έχουν να φοβηθούν πολλά πράγματα από τους περιφερειακούς παίχτες Ισπανοί. Έχουν κλειστεί πίσω για να κλείσουν τους διαδρόμους στον Οσκάρ και να αντιμετωπίσουν και τον Γκλούσκοφ. Καργκόλ. Επιθετικό φάουλ πάνω στον Γκλούσκοφ από τον Ισπανό. Έτσι λοιπόν η Καζέρτα έχει τη δυνατότητα να ανασάνει. Ξανά εδώ η φάση. Ο Σκάρ στο σουτ. Rebound ο Πολεζέλο και πάλι ο Σκάρ. Ο Τζεντίλε που ξαναγύρισε και φάουλ από τον Μαρτίν, καθώς προσπαθούσε να πετάξει έξω από τη ρακέτα τον Πολεζέλο. Ο Καργκόλ επανέρχεται στον πάγκο για να πάρει τη θέση του ο Ρότζερς. Τζεντίλε. Ο Σκάρ. Νέο άστοχο σουτ, ο Σκάρ δεν έχει βρει το ρυθμό του στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά να ο Φράνκο Μποζέλη που μειώνει στους 10 πόντους, 85-75. Πέτροβιτς. Βιργιούκοφ στο σουτ των 3 πόντων. Και ο Μαρτίν θα μαζέψει την μπάλα πριν βγει εκτός τερέν. Ξανά Βιριούκοφ. Για τον Ρότζερς. Πέτροβιτς. Αλλεπάλληλες προσποιήσεις, βήματα καταλογίζει ο Ρήγας, η μπάλα πλάγια για την Σνάιντερο. Ο Μαρτσελέτη αποσύρει λίγο τον Όσκαρ για να ξεκουραστεί, να βρει την χαμένη του αυτοκυριαρχία. Ο Σκάρ Σμιτ έχει 30 πόντους μέχρι τώρα, στα 3 τέταρτα δηλαδή του παιχνιδιού. Και έβαλε στέση τον Ντελανιέλο. Τζεντίλε το σούτ απ' έξω. Στο rebound ο ίδιος παίκτης. Και νέο σούτ δεν θα μπορέσει να διώξει ο Μαρτίν, μάλλον βοήθησε στο να πάει μπάλα μέσα στο καλάθι. 85-77. Πέτροβιτς. Μαρτίν. Μπυριούκοφ για τον Ρότζερς. Και πάλι Μπυριούκοφ. Μαρτίν. Στο rebound ο Πολεζέλο. Και τώρα ο νεαρός, ο Τζεντίλε. Φάουλ από τον Ρωμάη. Όχι, από τον Πέτροβιτς το φάουλ. Ο Ρήγας ρίχνει το νούμερο 5. Είδαμε τη φάση ξανά, απλώς στο χέρι το Πέτροβιτς. Ο Πέτροβιτς που έχει 2 φάουλ. Και η Ρεάλ 4 στο δεύτερο ημίχρονο, η Σνάιντερ 8. Πολεζέλο,
Με αντίπαλο τον Μαρτίν, φάουλ από τον Ισπανό, καθώς προσπάθησε να συγκρατήσει, να κλείσει μάλλον αντικανονικά το δρόμο στον Ιταλό forward. Ξανά εδώ η φάση, εδώ το πόδι του Μαρτίν. Ντελανιέλο για τον Φράνκο Μποζέλη. Τζεντίλε. Η διείσδυση, τυφλή παλιά για τον Ντελανιέλο που θα τον σταματήσει ο Ρωμάη. Επιμένει όμως ο Ιταλός που είναι παλικάρι. 85-79. Η Σνάιντερ έκανε τους 12 πόντους 6 και μπορεί να ελπίζει ακόμα, καθώς μένουν 9,5 λεπτά για να τελειώσει το μάτς. Πέτροβιτς για τον Ρότζερς και πάλι Μπυριούκοφ για τον Πέτροβιτς. Ρότζερς ελεύθερος, αυτή τη φορά θα κάνει το πρώτο του άστοχο σουτ. Και φάουλ του Ρωμάη πάνω στον Ντελανιέλο. Ο Ρωμάη έχει 2 φάουλ. Τζεντίλε. Πάντα Τζεντίλε πλησιάζει προς το καλάθι, ένα τυφλό σουτ. Ο Ρωμάη θα κερδίσει τη μονομαχία από τον Γκλούσκοφ, ο οποίος χρώνεται με φάουλ από τον Ρίγα. Ο Βούλγαρος έπεσε στο τερέν, για να δούμε εδώ τι έγινε. Εδώ καταρχήν κάνει φάουλ ο Γκλούσκοφ στο Ρωμάη. Και συνεχεία δέχεται χτύπημα από τον Ρωμάη και ο Ρίγας δίνει φάουλ στο Γκλούσκοφ. Έχω την εντύπωση ότι ο πραγματικά μεγάλος αυτός διαιτής δεν τα είδε καλά σε αυτή τη φάση. Εδώ καταρχήν υπάρχει φάουλ από τον Γκλούσκοφ. Δεν σφυρίζεται και στη συνέχεια όταν κάνει το φάουλ ο Ρωμάη δίνεται φάουλ στο Γκλούσκοφ. Μία συν μία βολές λοιπόν για τον Ρωμάη που κάνει το σκορ 86-79. Και 87-79 η Ρεάλ στους 8 πόντους. Εν τω μεταξύ ο Μαρτσελέτη ξανάβαλε στον αγώνα τον Οσκάρ στη θέση του Γκλούσκοφ. Ντελανιέλο. Τζεντίλε. Ένα δύσκολο σουτ. Ο Πολεζέλο κερδίζει το rebound μέσα από τα χέρια των Ισπανών. Εκεί δεν σφυρίζεται απολύτως τίποτα. Διαμαρτυρίες. Μπυριούκοφ, Πέτροβιτς. Μαρτίν για τον Μπυριούκοφ και τώρα Ρότζερς. Μπυριούκοφ για τον Μαρτίν. Rebound από τον Τζεντίλε. Γρήγορα η μπάλα στον Ντελανιέλο που ξεφεύγει από τον Μπυριούκοφ. Και 87-81 στους 6 πόντους η διαφορά. Πέτροβιτς. Απομένουν 7 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Ρότζερς. Μπυριούκοφ. Το μπάσιμο. Το follow από τον Μαρτίν και το φάουλ από τον Ντελανιέλο. Δεν μετράει το καλάθι που είδατε. Ο Ντελανιέλο έχει 4 φάουλ. Ξανά εδώ. Το rebound και το follow από τον Μαρτίν. Και την ίδια ώρα το φάουλ από τον Πολεζέλο που έχει 4 φάουλ και έχει τον Ντελανιέλο. Ακόμα μια βολή για τον Φερνάντο Μαρτίν. Έχει 6 πόντους και 4 φάουλ. 88-81. Τζεντίλε. Μποζέλη. Ντελανιέλο, Μποζέλη. Πασάρι ωραία στο Τζεντίλε και αυτός θα νικήσει το Ρωμάη. 89-83. Ο Πέτροβιτς θα βρει και πάλι το στόχο μετά από
μια μικρή διακοπή. 92-83 με αυτό το τρίποντο του Ντράζεν Πέτροβιτς. Δελανιέλο. Φάουλ από το Ρωμάι και δύο βολές για τον Σάντρο Δελανιέλο. Ο Μαρτσελέτη θα επαναφέρει στο παιχνίδι τον Γιώργη Γλούσκοφ. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτή η διακοπή. Οι Ιταλοί δείχνουν τον πίνακα. Προφανώς έχει χρεωθεί ένας πόντος παραπάνω στη Ρεάλ. Ναι, πράγματι δεν είναι 92-83, είναι 91-83. Προηγουμένως όταν είχε σουτάρει δύο βολές ο Μαρτίν, είχε αστοχήσει στην πρώτη και είχε αστοχήσει στη δεύτερη. Ε, 91 λοιπόν 83 είναι το σκορ. Να και οι σχολιαστές από τα διάφορα ευρωπαϊκά κανάλια που βρίσκονται εδώ στο Ρήνης και Φλίας. 15 ευρωπαϊκά κανάλια μεταδίδουν το σημερινό παιχνίδι. Και πάρα πολλοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, κυρίως από την Ισπανία. Δελανιέλο λοιπόν με 17 πόντους και 4 φάουλ στις βολές. 6 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα. ...91-84. 7 πόντοι για την Real Madrid. Πέτροβιτς. Μπυριούκοφ, Ρότζερς. Και πάλι Πέτροβιτς. Έξω στον Μπυριούκοφ. Μαρτίν. Ρότζερς. Ακάλυπτος στο σούτ των τριών πόντων. Στο rebound ο Τζεντίλε, που θα πάρει και την μπάλα από τον Τελανιέλο για να οργανώσει την Ιταλική επίθεση. 6 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα από το τέλος. Τζεντίλε για τον Οσκάρ, που ξεφεύγει από τον Ρότζερς, που υποπτύπτει στο τέταρτο του φάουλ. Να εδώ ο Ρότζερς, ο Αμερικανός. Ξανά η φάση. Φερδινάντο Μαρτίν βγήκε από το παιχνίδι και πήρε τη θέση του Καργκόλ. ...91-85 από τον Οσκάρ, που νομίζω είναι αλάνθαστος στις ελεύθερες βολές. Ο Οσκάρ, ναι, έχει 11-11. 6 στα 16 δίποντα και 3 στα 6 τρίποντα. Μπυριούκοφ. Για τον Καργκόλ. Στο rebound ο Τελανιέλο. Και τώρα Τζεντίλε. 91-86, η Καζέρτα απειλεί πάλι. Λούσκοφ, Τελανιέλο. Τζεντίλε. Ο Σκάρ στο σούτ των τριών πόντων, ναι. Ο Σκάρ ξανά, 91-89. Οι 12 πόντοι έγιναν 2 και το μάτς ουσιαστικά ξαναρχίζει. 5,5 λεπτά πριν το τέλος. Ντράζεν Πέτροβιτς προσπαθεί να τα αποδώσει αμέσως. Ο Κλούσκοφ όμως κυριαρχεί στα ριμπάουν. Και τώρα Τζεντίλε. Κλούσκοφ, Τζεντίλε. Οι Ιταλοί που ουσιαστικά ποτέ δεν τα παράτησαν, ακόμα και όταν βρέθηκαν με 12 πόντους πίσω, θα παίξουν τώρα το τελευταίο τους χαρτί. Και πάλι ο Σκάρ. Στο rebound το Ρωμάι, δεν θα κρατήσει όμως την μπάλα. Οι διαιτητές τη δίνουν για τη Ρεάλ μέσα σε γενικές αποδοκιμασίες. Έχω την εντύπωση ότι η μπάλα κύλησε από τα χέρια του Ρωμάι.
Ορίστε, είναι κάτοχος εδώ ο Ρωμάη, είναι κάτοχος και την πετάει εκτός τερέν. Η μπάλα είναι για την Καζέρτα. Είναι καθαρά για την Καζέρτα και απορώ πως ο Ρήγας που είναι δίπλα δίνει Ρεάλ. Ο Μαρτσελέτη ετοιμάζει το τελευταίο χτύπημα. Αυτός ο νεαρός από τον Νότο έχει την μεγάλη φιλοδοξία να κερδίσει μία Ρεάλ στο τελικό του κυπελούχων. Τη Ρεάλ των θρύλων, των παραδόσεων και του σήμερα με τον μεγάλο Ντράζεν Πέτροβιτς. Αλλά γιατί όχι όμως, το όπλο που έχει ο Μαρτσελέτη δεν είναι μικρότερο. Λέγεται ο Σκάρ Σμιτ, ο μεγάλος βραζιλιάνος βομβαρδιστής. 91-89, ακόμα ακριβώς 5 λεπτά. Πέτροβιτς για τον Τελανιέλο. Ρότζερς. Ο Πέτροβιτς έξω στον Μυριούκοφ. Πέτροβιτς. Το σουτ και το καλάθι των δύο πόντων. 94-89. Ο Ντράζεν Πέτροβιτς έχει φτάσει 46 πόντους. Τζεντίλε για τον Μποζέλη. Ο Σκάρ. Πασάρι πολύ ωραία στον Κλούτσκοφ και το φάουλ του Μπυριούκοφ. 3 φάουλ ο Μπυριούκοφ, 9 φάουλ η Ρεάλ στο δεύτερο ημίχρονο, 10 η Σνάιντερο. Ξανά η ασίστ του Οσκάρ στον Κλούτσκοφ και το φάουλ από τον Χωσέ Μπυριούκοφ. 2 βολές για τον Βούλγαρο. Το 94-89 παραμένει, 4 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Κλούσκοφ έχει ακόμα μία βολή. ...94-90. Και η μπάλα στα μαγικά χέρια του Πέτροβιτς. Μπυριούκοφ. Πέτροβιτς. 9 δευτερόλεπτα ακόμα για τη Ρεάλ να κάνει επίθεση. 7-6. Ο Ρότζερς παίρνει την εσωτερική. Στο rebound του Ιταλή. Και τώρα Τζεντίλε για τον Οσκάρ. Που χάνει την μπάλα στον Πάσιμο. Ζητάει φάουλ. Μάλλον δεν έχει δίκιο. Ήταν ένας κακός χειρισμός από τον Οσκάρ. Ξανά η Ρεάλ με τον Πέτροβιτς. Πάντα Πέτροβιτς που προσπαθεί να ροκανίσει τον χρόνο. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Σκάρ παρεμβαίνει και τελικά έχουμε φάουλ από τον Μποζέλη που καταλογίζει ο Κούριλιτς. Για να δούμε τη φάση. Ο Μποζέλη καημένος έχει πιάσει την μπάλα και μετά ο Πέτροβιτς πάει να κλωτσίσει. Μα όχι. Όχι, είναι καθαρή αδικία. Είναι καθαρή αδικία. Η μπάλα είναι για τους Ιταλούς. Δεν υπήρξε κανένα φάουλ. Ο Μποζέλη έχει πιάσει την μπάλα και καθόλου τα χέρια του Πέτροβιτς. 95-90. ...46 πόντοι από τον Ντράζεν Πέτροβιτς και τώρα 48. Είχε 47 με την πρώτη βολή και τώρα 48. Τζεντίλε. Φάουλ από τον Πέτροβιτς και μία συν μία βολές για τον Τζεντίλε, τον playmaker της Σνάιντερο. Τζεντίλε που έχει 20 πόντους και μία στη μία ελεύθερη βολή. 5 στα 10 δίποντα, 3 στα 5 τρίποντα. Έχει όμως και 4 φάουλ. Ο νεαρός μειώνει σε 96-91. Δεύτερη βολή. 96-92. Πέτροβιτς.
Ντριγιούκοφ, Γκαργκόλ, Ντριγιούκοφ για τον Πέτροβιτς που δεν θα τα καταφέρει, λοιπόν τον Τζεντίλε, φεύγουν οι Ιταλοί γρήγορα μπροστά. Ο Τζεντίλε στο πάσιμο και 96-94. Ξανά η Καζέρτα στους 2 πόντους, 2 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα από το τέλος. Δεν έχει κρυθεί απολύτως τίποτα. Ρότζερς, Ντριγιούκοφ, Πέτροβιτς, Ντριγιούκοφ, το πάσιμο και φάουλ από τον Μποζέλη που καταλογίζει ο Κούρινιτς. Ο Μαρτσελέτη ζητάει επιθετικό. Το replay ίσως μας διαφωτίσει. Μάλλον ο Μποζέλη έκανε θέατρο ζητώντας, επιδιώκοντας να πάρει το επιθετικό φάουλ. Ντριγιούκοφ λοιπόν, αστοχή και η μπάλα για την Καζέρτα καθώς χτύπησε στο πόδι του Ρωμάη πριν βγει εκτός τερέν. 2,5 λεπτά πριν το τέλος. Η Καζέρτα υστερεί κατά 2 πόντους αλλά έχει την μπάλα. Τζεντίλε για τον Μποζέλη και πάλι Τζεντίλε. Μποζέλη έξω στο Τζεντίλε, αυτό σουτ για 3 πόντους. Ο Κλούτσκοφ βγάζει εκτός τερέν, 2 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Η Ρεάλ έχει την μπάλα στα χέρια της. Πέτροβιτς, Γκαργκόλ για τον Ντριγιούκοφ, Ρότζερς, Πέτροβιτς, του κλείνει την εσωτερική ο Ντελανιέλο, αλλά ο Κούριλιτς δίνει φάουλ. Είναι το 4ο φάουλ του Ντελανιέλο. Έχω την εντύπωση ότι ο Κούριλιτς ήταν αυστηρός. Δεν νομίζω πως έκανε φάουλ ο Ντελανιέλο. Απλώς ήταν ένα σωστό μαρκάρισμα. 97-94. Ακόμα μία βολή ο Πέτροβιτς. 98-94. Στους 4 πόντους, 1 λεπτό και 59 δευτερόλεπτα από το τέλος. 50 πόντια από τον Πέτροβιτς. Τζεντίλε. Ο Σκάρ. Σουτ για 3 πόντους. 98-97. Σε απόσταση αναπνοής η Σνάιντερο. 1.40 ακόμα. Πέτροβιτς. Ντριγιούκοφ. Ρότζερς. Πέτροβιτς. Ντριγιούκοφ για τον Πέτροβιτς. Ντριγιούκοφ για τον Ρότζερς που διστάζει. Κλείνεται τον Ντελανιέλο. Έξω στον Πέτροβιτς. Θα περιμένουν από αυτόν. Υποπίεση πάσα στο Ρότζερς. Και ο Αμερικανός σχεδόν με την εκπνοή του χρόνου. 197. Ακόμα 1 λεπτό και 15 δευτερόλεπτα. Ο Τζεντίλε για την Καζέρτα. Ο Σκάρ. Ανταποδίδει γρήγορα το σουτ. Ντελανιέλο στο rebound. Επιμένει και γίνεται φάουλ πάνω στον Ιταλό. Που έχει δικαίωμα για 2 βολές. 1 λεπτό και 1 δευτερόλεπτο πριν το τέλος του αγώνα. Επανέρχεται ο Εσπόζητο στη θέση του Φράνκο Μποζέλη. Ξαναβλέπουμε εδώ την προσπάθεια του Ντελανιέλο. Ο Σάντρο Ντελανιέλο που 1 λεπτό και 1 δευτερόλεπτο πριν το τέλος. Έχει δικαίωμα για 2 βολές, έχει 18 πόντους και 4 φάουλ τώρα. 198. Και η μπάλα στα χέρια του Πέτροβιτς. Ο κόσμος εκδηλώνεται υπέρ της Καζέρτα. Αποδοκιμάζει τον Πέτροβιτς και τους Μαδριλένους που κατέβηκαν σαν φαβορί. Πέτροβιτς, Ντριγιούκοφ. Ο Σκάρ κλέβει με φάουλ, καταλογίζει ο Κώστας Δρίγας. Είναι το 4ο φάουλ του Σκάρ, για να ξαναδούμε τη φάση. Ναι, είναι ένα καθαρό φάουλ, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. 43 δευτερόλεπτα πριν το τέλος,
Ο Πέτροβιτς έχει δύο βολές. Αν ευστοχίσει και στις δύο, η Καζέρτα θα αναζητήσει το τρίποντο για να ισοπαρίσει. 101-99. Ο Πέτροβιτς έχει τη δεύτερη βολή. 102-99. Έχει 14 εύστοχες ελεύθερες βολές, 15 ο Πέτροβιτς, 8 στα 10 δίποντα και 7 στα 14 τρίποντα. Εσπόζητο για τον Οσκάρ και φάουλ από τον Ρότζερς. Είναι το 5ο φάουλ του Αμερικανού που θα φύγει από το παιχνίδι και ο Σάινθ παίρνει time out για την Real. 33 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Για να δούμε. Δεν νομίζω ότι οι Ιταλοί θα, θα σουτάρουν μία συν μία βολές. Τους ενδιαφέρει το τρίποντο. Ο Κούριλιτς δεν έχει καταλάβει ότι υπάρχει time out. Και προσπάθησε να κάνει παρατηρήσεις στους Ιταλούς. Oscar, dove sei? Oscar, questa è la situazione di zero. Se qui non prendi il blocco, ritorna la palla. Marcelletti, lei ti screen per Pinagino. Για να δεχθεί ο Όσκαρ την μπάλα έξω από τη γραμμή των 6-25 και να επιχειρήσει το σούτ των τριών πόντων. Βέβαια, οι Ισπανοί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι οι Καζερτάνοι θα επιδιώξουν το τρίποντο. Θα ανοίξουν λοιπόν την άμυνά τους στην περιφέρεια. Δεν τους ενδιαφέρει αν θα φάνε ένα καλάθι δύο πόντων. Η διαφορά είναι στους 3, 102-99 και απομένουν 33 δευτερόλεπτα. Και πράγματι οι παίκτες Ρεάλ είναι στο man to man, πολύ μακριά από το καλάθι. Κάθε που μαρκάρει ο Μπυριούκοφ. Ο Σκάρ. Το τρίποντο. Ναι, το ισοφάρισε. Ο κόσμος όρθιος αποδοκιμάζει τον Πέτροβιτς που χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Ακόμα 5 δευτερόλεπτα, ο Τελαγέλο καθυστερεί. 4-3. Ο Τζεντίλε στο σουτ και φάουλ. Όχι. Υπάρχει παράταση, το παιχνίδι έχει τελειώσει. Οι Ιταλοί ζητούν φάουλ. Οι Ιταλοί ζητούν φάουλ εντός του κανονικού χρόνου. Δεν μπορώ να έχω καμία άποψη για το ποια στιγμή σήμανε το τέλος, γιατί επικρατούσε φοβερό πανδαιμόνιο. Αν δοθεί φάουλ, ο Τζεντίλε θα πάει στις βολές σε νεκρό χρόνο. Αν όχι, θα έχουμε πεντάλεπτη παράταση. Τελικά οι διαιτητές λένε ότι το παιχνίδι έληξε χωρίς φάουλ. Για να ξαναδούμε εδώ. Αλλά βέβαια εδώ χρειάζεται εικόνα και βέβαια και χρόνος ότι έγινε φάουλ, μπορεί να έγινε, αλλά το θέμα είναι αν έγινε εντός του αγώνα ή εκτός, αν είχε σημάνει δηλαδή η κόρνα όταν έγινε το φάουλ πάνω στον Τζεντίλε. Η γραμματεία πάντως είπε ότι το παιχνίδι είχε τελειώσει. Το ίδιο είπε και ο Ρήγας και λογικά κάτι τέτοιο θα πρέπει να έχει συμβεί, γιατί οι Ιταλοί καθυστέρησαν πάρα πολύ όταν κέρδισαν ανέλπιστα την μπάλα από τα χέρια του Πέτροβιτς. 5 λεπτά λοιπόν ακόμα. 102-102. Να δούμε ποιος θα επικρατήσει. Ο μαγικός Πέτροβιτς ή ο βομβαρδιστής Οσκάρ, που με το σουτ των τριών πόντων 18 δευτερόλεπτα πριν το τέλος πέτυχε την ισοφάριση. Νάτος εδώ. Η στατιστική λέει 24 πόντοι από τον Τζεντίλε, 20 από τον Τελανιέλο, 41 από τον Οσκάρ
15 από τον Γλούσκοφ, 2 από τον Μποζέλη. Αυτοί οι 5 έχουν σκοράρει για την Καζέρτα. Και για την Ρεάλ έχουμε 51 ο Πέτροβιτς, 4 ο Ρωμάη, 20 ο Μπυριούκοφ, 7 ο Μαρτίν, 4 ο Καργόλ, 14 ο Ρότζερς και 2 ο Αντώνιο Μαρτίν. Ο Ρότζερς που ξεκίνησε με ένα εκπληκτικό σερί 6-6. Έτοιμη λοιπόν για το δεύτερο ημίχρονο. Στο τζάμπολ θα είναι ο Σκάρ με τον Μαρτίν. Γίνονται αψιμαχίες ανάμεσα στον Εσπόζιτο και τους Ισπανούς για την θέση που προσπαθεί να καταλάβει ο Εσπόζιτο. Βλέπετε εδώ, σπρώχνει ο Μαρτίν. Έτοιμοι λοιπόν για τον τζάμπολ, ο Γκλούσκοφ με τον Ρωμάη. Κερδίζει τελικά ο Πέτροβιτς και η πρώτη επίθεση για τη Ρεάλ. Πάντα Πέτροβιτς. Μπυριούκοφ. Ντράζεν Πέτροβιτς, ακάλυπτος στο σούτ των τριών πόντων. 105-102. 54 πόντοι από τον Πέτροβιτς. Τζεντίλε ψάχνει για τον Οσκάρ που μαρκάρει ο Καργόλ. Το σούτ από τον Τζεντίλε, rebound Οσκάρ και φάουλ Μπυριούκοφ. Μία συν μία βολές για τον Βραζιλιάνο. Ο Μπυριούκοφ θα φύγει από τον αγώνα με 5 φάουλ. Ο πρώτος, ο δεύτερος παίκτης μετά τον Ρότζερς που φεύγει με 5 φάουλ. Στη θέση του Μπυριούκοφ ο Γιορέντε, Χωσέ Γιορέντε, ένας ταχύτατος playmaker, παλιός Ισπανός διεθνής. Και ο αλάνθαστος μέχρι τώρα στις βολές ο Σκάρ. Έχει το λόγο. 41 πόντι με 11 στις 11 ελεύθερες βολές και 6 στα 10 τρίποντα. 12 στα 12 από τη γραμμή ο Σκάρ και 42 πόντους. Hey, hey, hey. 13 στα 13, 43 πόντι και 105-104. Ο Γιορέντε αναλαμβάνει τον ρόλο του playmaker. Καργόλ. Πέτροβιτς, Ρωμάη, έξω στον Γιορέντε, Καργόλ ελευθερώνεται, ο Ρωμάη στο rebound και έχουμε φάουλ από τον ίδιο παίκτη που καθήλωσε στο έδαφος τον αντίπαλό του προκειμένου να κερδίσει την μπάλα. 4 φάουλ ο Ρωμάη και ο Σκάρ ζητάει να πάει αυτό στις βολές. Ο Ρίγας λέει όμως ότι το φάουλ έχει γίνει στον Γκλούσκοφ και αυτόν έχει γίνει πραγματικά. Βλέπουμε εδώ το replay. Ο Γκλούσκοφ παλεύει με το Ρωμάη και όχι ο Σκάρ. Γιώργη Γκλούσκοφ λοιπόν. Δεν θα τα καταφέρει. Ο Ρωμάη στο rebound και τώρα η Ισπανή με τον Πέτροβιτς. Πέτροβιτς κλείνεται από τον Τελανιέλο, Γιορέντε
και φάουλ από τον Εσπόζητο. Είναι το πέμπτο φάουλ του Εσπόζητο που θα φύγει από το παιχνίδι. Ο πρώτος παίχτης της Καζέρτα που φεύγει με 5 φάουλ και επανέρχεται ο Τζίνο Μποζέλη, ο Φράνκο Μποζέλη. Τέσσερις χιλιάδες κόσμος παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τον συγκλονιστικό τελικό. Ο Γιορέντε έχει μία σημεία βολές. Rebound από τον Ντελανιέλο που πετάχτηκε πολύ πιο γρήγορα προς την μπάλα από τον βραδικίνητο Ρωμάη. Τζεντίλε. Ντελανιέλο. Ο Σκάρ σου για τρεις πόντους. Rebound από τον Μαρτίν. Πέτροβιτς. 3 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα ακόμα. Πέτροβιτς για τον Γιορέντε. Γκαργόλ. Πέτροβιτς έχει μπροστά του τον Μποζέλη. 7 δευτερόλεπτα ακόμα. 6, 5, 4. Πέτροβιτς πασάρει έξοχα στον Γκαργόλ. Το σταματάει ο Γλούσκοφ. Δεύτερο κόψιμο από τον Γλούσκοφ. Αλλά ο Ρίγας λέει ότι μετράει μπάλα, καθώς ο Γλούσκοφ την έκοψε στο κατέβασμα και πράγματι έτσι είναι. Την μπάλα είχε πάρει καθοδική πορεία όταν τη σταμάτησε το χέρι του Βούλγαρου. 107-104. Γλούσκοφ. Ντελανιέλο. Φάουλ από τον Ρωμάη που δεν σφυρίζεται. Οι Ισπανοί κερδίζουν την μπάλα. Έχω την εντύπωση ότι η Ρεάλ δεν χρειάζεται τη βοήθεια της διαιτησίας. Πέτροβιτς. Στο rebound ο Σκάρ. 2,5 λεπτά ακόμα. Πάντα ο Σκάρ με την μπάλα. Περνάει όλους τους αντιπάλους και τελικά κερδίζει φάουλ από τον Πέτροβιτς. Τέταρτο φάουλ του Ντράζαν Πέτροβιτς και δύο βολές για τον Οσκάρ Σμιτ. Κοιτάξτε εδώ την επέλαση του Βραζιλιάνου. Μαρσελέντι με τους παίκτες του. Ο Μαρσελέντι ζητάει στην άμυνα box and one. Αυτό σημαίνει 4 παίκτες man to man και ένας παίκτης, 4 παίκτες ζώνη και ένας παίκτης man to man προφανώς πάνω στον Πέτροβιτς. Σε ποιον άλλον άλλωστε. Ο Σκάρ στις βολές. Σαράντα 43 πόντοι από τον μεγάλο Βραζιλιάνο που είναι αλάνθαστος από τη γραμμή. Έχει 13-13 και 14-14. Πρώτη αστοχία του Οσκάρ, 107-105 το σκορ. 2 πόντοι για τη Ρεάλ που έχει την μπάλα και απομένουν 2 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα για το τέλος της παράτασης. Γκαργόλ. Γιορέντε. Ρωμάη, Γιορέντε, Μαρτίν. 109-105 από τον Φερνάντο Μαρτίν. Ακόμα 2 λεπτά ακριβώς. Τζεντίλε. Ο Σκάρ. Έχει τον Γκαργόλ. Επιχειρεί τον πάσιμο. Ο Κούρουλιτς δίνει φάουλ πάνω στον Γλούσκοφ. Έχω την εντύπωση ότι έχει γίνει φάουλ καταρχήν πάνω στον Οσκάρ. Εδώ ακριβώς. Εκεί έχει κάνει φάουλ ο Μαρτίν και στην συνεχεία ο Κούριλιτς ανακαλύπτει φάουλ στον Γκρούσκοφ.
Ρωμάει. Γιορέντε. Μπάλα στον Μαρτίν. Καλάθι και φάουλ από τον Γιούσκοφ. 101-105, 1 λεπτό και 44 δευτερόλεπτα από το τέλος. Οι Ιταλοί έχουν δικαιολογημένα παράπονα με την διαιτησία και κυρίως του Κούριλιτς. ...111-105 και μία βολή για τον Φερνάντο Μαρτίν. Ο Ρήγας λέει να πεφτεί μπάλα πλάγια. Gentile. Σουτ για 3 πόντους. 111-108. 1,5 λεπτό ακόμα. Η Καζέρτα δεν τα παρατάει ούτε και τώρα. Πέτροβιτς. Ένα τρίποντο τη χωρίζει από τη Ρεάλ. Πάντα Πέτροβιτς. Ξεφεύγει. Στέκεται. Σουτάρει. 113-108. Ο Ντράζαν Πέτροβιτς δίνει και πάλι τη λύση. Gentile, νέα βόμβα τριών πόντων από πολύ μακριά. 113-111. 1 λεπτό και 9 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Gentile με 2 εκπληκτικά τρίποντα απειλεί να βάλει τη Ρεάλ στο καναβάτσο. 1 λεπτό και 9 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. 5ο φάουλ από τον Κούριλιτς στον Οσκάρ. Ο κόσμος ξεσπάει σε αποδοκιμασίες, καθώς ο Γιουγκοσλάβος στέλνει εν ψυχρό τον Οσκάρ στον πάγκο με 5 φάουλ. Αν μπορούσαμε να ξαναδούμε τη φάση, χειροκροτήματα για τον μεγάλο Οσκάρ που φεύγει με 44 πόντους και 5 φάουλ. Ρεάλ τώρα λοιπόν, Ταργκόλ. Πιέζουν οι Ιταλοί ασφυκτικά, Μαρτίν. Πέτροβιτς. Το σουτ και 115-111. 50 δευτερόλεπτα ακόμα, φάουλ από το Γιορέντε πάνω στο Gentile. Ασφαλώς ο Gentile θα επιχειρήσει μία συν μία βολές, καθώς απομένουν 50 δευτερόλεπτα. Και θεωρητικά οι δύο ομάδες έχουν από μία επίθεση. ...115-112. ...115-113. Και η Καζέρτα ελπίζει στο λάθος του Ρεάλ ή στην αστοχία της. Πέτροβιτς πλησιάζει προς το καλάθι. 117-113. Ο Πέτροβιτς έχει κάνει τον τελικό μια προσωπική υπόθεση με 60 πόντους. Η μπάλα στα χέρια των Ισπανών και συγκεκριμένα στον Πέτροβιτς. Γιορέντε, 27 δευτερόλεπτα ακόμα και φάουλ πάνω στον Πέτροβιτς από τον Gentile. Και time out από τον Lolo Sainz, τον προπονητή της Ρεάλ. Μαρτσελέτη τους είπε στους παίκτες του, επιχειρήστε ακόμα άλλη μια φορά, εμπρός πάμε. Αλλά βέβαια τα πράγματα τώρα είναι πολύ δύσκολα,
καθώς ο Τζεντίλε είναι με 5 φάουλ και αυτός έξω. Η Ρεάλ έχει 4 πόντους διαφορά και την μπάλα στα χέρια της. Πέτροβιτς, πιέζει ο Βιτέλο. Πάντα Πέτροβιτς. Και φάουλ από τον Γλούσκοφ. Είναι το τέταρτο φάουλ του Βούλγαρου, 19 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα. Στο πλάγιο Καργόλ για τον Μαρτίν. Αυτός πασάρει στον Καργόλ. Τώρα Γιορέντε, Ρωμάι, Μαρτίν. 5 δευτερόλεπτα, να σφυρίξουν οι διαιτές, τελικά σφυρίζουν φάουλ στον Γλούσκοφ. Το 5ο φάουλ του Γιώργη Γλούσκοφ, 3 δευτερόλεπτα από το τέλος. Θα φύγει και αυτός από το παιχνίδι. Ο τελικός βέβαια δεν έχει μέλλον. Η Ρεάλ δείχνει ότι είναι πια η κυπελούχος Ευρώπης για το 1989, καθώς ο Φερνάντο Μαρτίν παίρνει θέση για να εκτελέσει μία σημεία βολές. Αυτό σημαίνει ότι οι Μαδριλένοι δεν φοβούνται, και πώς να φοβούνται άλλωστε, ανατροπή του αποτελέσματος. Rebound από τους Ιταλούς, η μπαλαπλάγια και το παιχνίδι τελείωσε 117-113. Αυτός ο συγκλονιστικός τελικός ανέδειξε κυπελούχο Ευρώπης την Ρεάλ. Οι περισσότεροι χειροκροτούν, ορισμένοι αποδοκιμάζουν, ίσως γιατί έχουν την αίσθηση ότι η Ρεάλ ευνοήθηκε κάπως και από τη διετσία, κυρίως από τον Γιουγκοσλάβο Κούριλιτς. Αυτή τη στιγμή γίνεται η απονομή του κυπέλου στο Ρωμάι, τον αρχηγό της Ρεάλ. Ο Ρωμάι λοιπόν με το κύπελο κυπελούχων, το οποίο η Ρεάλ κατακτά για δεύτερη φορά στην ιστορία της, μετά τα 7 κύπελα πρωταθλητριών και το 1 κύπελο κόρατς. 2 κύπελα κυπελούχων λοιπόν για την Ρεάλ, μια από τις πιο ένδοξες ομάδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, η ζωντανή μετάδοση του συγκλονιστικού 23ου τελικού του κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης τελείωσε. Από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, καλή σας νύχτα. Ναρκωτικά ή κάνουν νούμερο 3 Γιάννη Σαμαρά. Εξιντετία του κανονισμού της Βουλής. Η ψηφοφορία θα είναι φανερή